Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με πρωτοσέλιδα από τον ξένο τύπο. Διεθνούς επικαιρότητας, Εύη Σπανού, Εύη. Λοιπόν, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, θα δούμε ότι για ακόμα μία μέρα στο εξώφυλλο της Daily News απασχολεί το πάρα πολύ σημαντικό θέμα των συλλήψεων ανθρώπων που έχουν όπλα στην κατοχή τους. Χαρακτηριστικό λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Daily News είναι έτσι η τοπική εφημερίδα για τη Νέα Υόρκη. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται είναι ότι ο δήμαρχος της περιοχής, ο Eric Adams, αρκετά ανήσυχος για μία ανατροπή της μέχρι τώρα κατάστασης, έχει προβεί στην σύλληψη ανθρώπων οι οποίοι είχαν παράνομα στην κατοχή τους όπλα και μάλιστα αναφέρεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι ανθρωποκτονίες αλλά και γενικότερα οι ένοπλες επιθέσεις. Ωστόσο, ανησυχεί για το πώς θα αντιδράσουν άνθρωποι οι οποίοι παρανομούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικά έτσι σε μετρό ή σε γειτονιές κάπως... Τοπικές γειτονιές της Νέας Υόρκης. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο της Daily News. Θα συνεχίσουμε με τον Independent και να δούμε αυτό που ανέφερες και εσύ, Νίκο, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που είδαμε για τη μαύρη τρύπα στην καρδιά του γαλαξία μας. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο για σήμερα της βρετανικής αυτής εφημερίδας. Με το όνομα λοιπόν Τοξότης Α, απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη, με μάζα περίπου 4 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο και καταναλώνει μια τεράστια ποσότητα υλικών, σκόνη, αέρια και άλλα άτομα. Πρόκειται για την μαύρη τρύπα στο κέντρο του σπυροειδούς γαλαξία μας. Ρεπορτάζ λοιπόν που μας έρχεται από τις επιστήμες, από την αστρονομία συγκεκριμένα και βεβαίως έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτήν τη νέα ανακάλυψη. Και αυτό που αναφέρεται είναι αυτή η φωτογράφηση του αντικειμένου που μπορούμε και εμείς έτσι με έναν τρόπο να δούμε. Είναι η οπτική απόδειξη ότι πρόκειται πράγματι για μια μαύρη τρύπα. Και θα κλείσουμε με τη Λιμπερασιόν και ένα πρωτοσέλιδο που έχει να κάνει με τις απάτες και τη διαφθορά αλλά και τα ναρκωτικά. Έρευνα λοιπόν της εφημερίδας αποκαλύπτει πώς το Διεθνές Εμπόριο Ναρκωτικών έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο σύστημα κρυφών αγορών. Προσπαθεί λοιπόν να ξεσκεπάσει ουσιαστικά παράνομες συναλλαγές που έχουν ως επίκεντρο χρήματα και ναρκωτικά, μπαίνοντας βεβαίως και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας κινδυνεύοντας ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να καλύψουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε σε τελείως διαφορετικό θέμα. Ερχόμαστε στα δικά μας. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Πού θα πάμε? Θα πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την Νήσο Χρυσή και το περίφημο σχέδιο δράσης. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία διατυπώνονται τους τελευταίους μήνες για την Νήσο Χρυσή. Ερωτήματα τα οποία, αλήθεια είναι, έχουν προκαλέσει μία αντιπαράθεση. Υπάρχουν έκτακτα μέτρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί αυτός ο επίγειος παράδεισος. Και για ακόμα μία φορά η αποκεντρωμένη διοίκηση βγαίνει μπροστά, θέτει ερωτήματα και δίνει μάλιστα και συγκεκριμένες απαντήσεις προκειμένου βέβαια να ξεκαθαρίσει ένα θολό τοπίο σε πολλούς. Πάμε στην συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Την καλησπέρα μας, κυρία Κοζηράκη. Καλησπέρα σας. Πριν περάσουμε και σας θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα και δώστε και απαντήσεις, γιατί τόσος ντόρος για τον σχεδιασμό για αυτό το περίφημο σχέδιο δράσης που αφορά την Νήσο Χρυσή? Εννοείται γιατί τόσο ενδιαφέρον ή γιατί τόσες αντιδράσεις? Όταν αναφέρομαι σε ντόρο, αναφέρομαι και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο σίγουρα, γιατί μιλάμε για ένα πιλωτικό σχέδιο. Το πρώτο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα κοιτάζει πώς και τι θα εφαρμόσουμε, γιατί μπορεί από αυτό να προκύψουν τα θεμέλια για ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης για τις προστατευόμενες περιοχές. Οπότε, με τον ΟΦΠΚΑ προεξέχοντος, όλοι κοιτάζουν τι θα γίνει στη Χρυσή από αυτή την άποψη, διαχειριστικά δηλαδή. Ναι. Οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν γιατί είναι φυσιολογικά τα πλαίσια μέσα στα οποία διεξάγονται, με την έννοια ότι παίρνονται μέτρα. Παίρνονται μέτρα όχι απαγορευτικά, περιοριστικά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια οικονομική βλάβη, με σκοπό βέβαια να διασωθεί αυτός ο τόπος και να ζήσει για τις επόμενες γενιές και να έχουν και αυτές όφελος και όχι μόνο για ένα ή δύο ή τρία καλοκαίρια. Δώσατε
κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για την νήσο Χρυσή, για αυτό τον παράδεισο, για μία από τις ομορφότερες περιοχές του νησιού μας, προστατευόμενη περιοχή βέβαια. Ένα από τα ερωτήματα που θέσατε και δώσατε και την απάντηση είναι: έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στο νησί? Οι περισσότεροι αυτό ρωτούν. Όχι, δεν έχει απαγορευτεί. Από την αρχή μιλούσα και έλεγα ότι υπάρχει περιορισμός της επισκεψιμότητας, ισχυρή σύσταση η οποία επιβεβαιώθηκε από την τελευταία αυτοψία, και να μην μπαίνει ο κόσμος να κατασκηνώνει, να παραμένει στο κεντροδάσος, το οποίο έχει βλαπτεί ανεπανόρθωτα, τολμώ να πω. Μακάρι με τη φετινή χρονιά να ανανύψει αυτό το οικοσύστημα, αλλά εγώ δυστυχώς πολύ αμφιβάλλω. Ο κόσμος μπορεί να πηγαίνει στις παραλίες, μπορεί να κολυμπάει. Σαφώς θα μειωθεί ο αριθμός, δεν θα μπορούν να είναι ημερησίως στο νησί 2 και 3 χιλιάδες άτομα. Αλλά ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παραλίες, να κάνει μπάνιο και μετά, χωρίς να παράγει καθόλου σκουπίδια, αφού δεν θα μπορεί να τα κουβαλάει βέβαια, θα φύγει χωρίς να προκαλεί καμία ζημιά, καμία αλλίωση ή καμία βλάβη. Το νησί όμως δεν έχει κλείσει. Αυτό ήταν παραπληροφόρηση και λάθος ειδήσεις, οι οποίες πληροφόρησαν την αρχή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην ενδοχώρα του νησιού. Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση στις εξέδρες, ναι, στις παράνομες εξέδρες δυστυχώς, όπου μέχρι σήμερα είναι μεγάλο θαύμα που δεν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, γιατί οι εξέδρες είναι αυθαίρετες και τελεσίδικα κατεδαφιστές αυτές. Δεν επιτρέπεται λοιπόν για τα μεγάλα σκάφη να προσδέσουν σε αυτές τις εξέδρες και να αποβιβάσουν κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν τα μεγάλα σκάφη να κάνουν το περίπλου ή αγκυροβόλια κοντά στις παραλίες για να πηγαίνει ο κόσμος να κολυμπήσει με μπάνιο. Τα μικρότερα σκάφη μπορούν να πλησιάσουν πολύ κοντά και ο κόσμος να επισκεφτεί την αμμουδιά. Οι κυριότερες πιέσεις και οι μεγαλύτερες απειλές για αυτό το φυσικό περιβάλλον του νησιού ποιες ήταν, που σας σώθησαν σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό? Ήταν ο πολύ πολύ μεγάλος βαθμός παραβατικότητας, παραβατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούνταν κατ' εξακολούθηση στο νησί για δεκαετίες. Γράφουμε ότι κυριότερες εξ αυτών είναι η κατασκήνωση, η ελεύθερη κατασκήνωση, η δημιουργία παραπηγμάτων πάνω στους κέντρους. Είναι η παράνομη υπεράντληση υδάτων από τα πηγάδια, με αποτέλεσμα να έχει κατέβει ο υδατικός ορίζοντας και να έχει υφαλμυρίσει το νερό. Σκουπίδια, σωρία σκουπιδιών πάνω στο νησί. Γενικά παραβατική συμπεριφορά κατά εξακολούθηση, την οποία κάποιος απλά και μόνο αν ανοίξει το TripAdvisor, εγώ το έκανα χτες, ναι, και να δει τα σχόλια των επισκεπτών, ειδικά αυτά που δεν λένε μόνο τι ωραία θάλασσα και αμμουδιά, αλλά περιγράφουν και το νησί, είναι πάρα πολύ απογοητευτικά και είναι πάρα πολύ δυσφημιστικά, συγγνώμη, γενικότερα για τον τουρισμό στην Κρήτη. Ποιος επομίζεται το βάρος του ελέγχου στην συγκεκριμένη περιοχή? Το βάρος του ελέγχου το έχουν τα ίδια ανακριτικά όργανα, ναι, που ήταν μέχρι τώρα. Εμείς έχουμε κάνει τις ενέργειές μας μέσω του ΟΦΠΕΚΑ για να παραχωρηθεί ένα σκάφος στη δασική υπηρεσία του Λασιθίου, η οποία συμφωνήθηκε ότι με μεικτά κλιμάκια με αυτό το σκάφος, με την αστυνομία και αν είναι δυνατόν και με τη δημοτική αστυνομία, αυτές είναι οι υπηρεσίες αρμόδιες, θα μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά ή πολύ τακτικά το νησί. Το μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα ήταν η μεγάλη δυσκολία πρόσβασης αυτών των αρχών στο νησί. Ένα σχέδιο δράσης βέβαια που έγινε και νόμος του κράτους, σωστά? Ήταν ανάγκη να γίνει νόμος του κράτους, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναμφισβητηθεί. Βέβαια μπορεί από κάθε που θεωρεί ότι βάλεται και τα συμφέροντά του να προσβληθεί αρμοδίως στα δικαστήρια, αλλά είναι ένας νόμος του κράτους που ισχύει για όλους και αυτό είναι για το καλό βασικά του οικοτόπου, που το πρέπει να πω ξανά ότι η αυτοψία που κάναμε προημερών ήταν τρομακτική σε σχέση με το τι είδαμε με το δασικό οικοσύστημα. Αναφορικά τώρα με την Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης της Υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, έχει επομιστεί? Έχει επομιστεί να εξασφαλίσει την υλοποίηση κάποιων πολύ πολύ βασικών και κέριων δράσεων και μέτρων τα πρώτα 2 ή 3 χρόνια, μια παράταση ενός έτους, έως ότου να λειτουργήσει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα που κάνει είναι πραγματικά και ουσιαστικά να συντονίσει και να βοηθήσει να εξυπηρετήσει όλες αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν από λίγο αρμοδιότητα πάνω στο νησί. Σας προείπα για το σκάφος. Σωστά. Τα πρωτοβουλία της Επιτροπής για να παραχωρηθεί στη δασική υπηρεσία από τον ΟΦΠΕΚΑ, να συντηρηθεί
να επισκευαστεί. Ο ΦΠΚ επίσης βοηθάει τόσο με χρήματα όσο και με συμβάσεις που κάνει, έτσι ώστε έχει ήδη ανατεθεί σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών η διερεύνηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η αποτύπωση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στο νησί, για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Είναι πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα ως μέτρα, ακόμα και αν αυτές οι δράσεις είναι ήπιες, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το οικοσύστημα θα επιζήσει. Αναφερθήκατε πριν από λίγο στις αυθαίρετες κατασκευές, σωστά. Προβλέπετε κατεδάφιση? Κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε ολοκληρώσει την κατεδάφιση στο νησί, η οποία ξεκίνησε από το Φεβρουάριο. Οπότε δεν έχουμε άλλες αυθαίρετες. Δεν έχουμε άλλες αυθαίρετες κατασκευές. Έχουν απομακρυνθεί πλήρως, έχει εξαφανιστεί ακόμα και κάθε μικρό σκουπίδι με τσουγκράν από το νησί, για 20 πρωτόκολλα κατεδάφισης, παραπηγμάτων και πρόχειρων κατασκευών, από φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως ξύλα, πλαστικά, βάρκες, παλιές, πάγκους. Συγκεντρώθηκαν από όλο το νησί, είναι η πλειοψηφία των βαζών και σκουπιδιών που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Τα πρωτόκολλα που είχαμε να εκτελέσουμε συγκεντρώθηκαν στην παραλία Βουγιού Μάτι, είναι η νότια, η πιο πολυσύχναστη παραλία. Και πριν 2 μέρες, πλατφόρμα με γερανό από το Ηράκλειο προσέγγισε τη Χρυσή, συνέλεξε όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια από εκεί, συνέδραμαν οι υπηρεσίες αποκεντρωμένες για να καθαριστεί ο τόπος όσο καλύτερα γίνεται και να δοσωτέα έκταση. Και χτες η πλατφόρμα αυτή φορτωμένη έφτασε στο Ηράκλειο, όπου θα διατεθούν αυτά τα μπάζα στους κατάλληλους τόπους, έτσι ώστε ακόμα και αυτά να τύχουν ορθής διαχείρισης. Αναφορικά τώρα και να κλείσουμε με αυτό, με το διάδοχο σχήμα διαχείρισης, ποιο θα είναι, τι προβλέπετε μετά το σχέδιο δράσης? Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα και προστατευόμενες περιοχές της διοικούνται πλέον και διαχειρίζονται από τον ΟΦΠΚ, από τον Οργανισμό Φυσιλματικής Αλλαγής. Έως ότου ο ΟΦΠΚ λειτουργήσει και ιδρύσει όλες τις μονάδες οι οποίες κατά τόπους θα διοικούν και θα διαχειρίζονται κάθε μία προστατευόμενη περιοχή, το σχέδιο αυτό δράσης ετοιμάζει όλες αυτές τα μέτρα και τις δράσεις, έτσι ώστε ουσιαστικά να προσφέρει μία πρίκα σε αυτή τη μονάδα, να ξεκινήσει δηλαδή αυτή από κάπου, έτσι ώστε πραγματικά στη συνέχεια να καταφέρει να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές πάνω στο νησί, αυτές που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν επισκέπτες και φύλακες, έτσι ώστε πραγματικά αυτό το τουριστικό προϊόν που θα προσφέρεται εκεί να είναι αυτό που θα του ταιριάζει και αυτό που θα πρέπει για την Κρήτη γενικότερα. Συμφωνούμε βέβαια και συμπεραίνουμε ότι στην Ίσο Χρυσή υπήρχε μια θλιβερή κατάσταση, είχε διαμορφωθεί ένα σκηνικό που δεν τιμά την Κρήτη γενικά και εικόνες ντροπής που δυσφημούν όχι ένα ολόκληρο νησί, μια ολόκληρη χώρα. Και έρχεται αυτό το σχέδιο δράσης να βάλει κάποια πράγματα στη σειρά. Κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατό. Υπάρχουν αρκετές αντικσότητες. Εγώ θέλω ακόμα να πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι, οι αρχές, οι οποίες έχουν αντιρρήσει και επιφυλάξεις, θα πιστούν και θα βοηθήσουν, γιατί το θέμα είναι η συνεργασία. Δεν περισσεύει σε κανένα ούτε ο χρόνος ούτε ο κόπος για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια επιτροπή, μια αρχή αρμόδια μόνο γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα πάμε στο καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι είναι για το καλό του τόπου, για το καλό όλο και όχι μακροπρόθεσμα. Πιστεύω ότι αυτό, αν λειτουργήσει, θα αποδειχτεί μέσα σε 1-2 χρόνια τι μπορεί να γίνει πάνω στο νησί. Μάλιστα. Κυρία Κοζηράκη, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.